Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή την ίδια ώρα, για μία ωρίτσα περίπου, στην αθλητική μας ενημέρωση, εδώ στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Κατερίνα Νινιού, στα μικρόφωνα και στις κάμερες. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά, με το χορηγό μας, ο PAP TV. Τα παιδιά εκεί έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για το τι έχει γίνει σαν σήμερα στον αθλητισμό πάντα, σαν σήμερα 6 Φεβρουαρίου, κάποιες άλλες χρονιές. Πάμε να δούμε το βίντεο του χορηγού και επιστρέφουμε με πρωτοσέλιδα. Έχουμε σήμερα, έχουμε και Ρομπέρτο, έχουμε και, είχαμε και αγωνιστική εχθές, την 23η αγωνιστική. Πάμε να τρέξουμε γιατί έχουμε το Μουντιάλ και πάμε να τα τελειώσουμε όλα γρήγορα. Θα πούμε, έχουμε και βίντεο πολλά. Εδώ είμαστε, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να δούμε το βίντεο. Παλιά εδώ από τον Κατσουράνη για τον Σπυρόπουλο. Κινείται ο Σαλπικίδης, κινείται και ο Μήτρογλου. Πέρασε ο Σπυρόπουλος. Γυρίζει το σούτ, οι κόντρες και η μπάλα έξω. Σε φιλικό αγώνα, στο Φαλήρο η Ελλάδα έρχεται ισόπαλη 0-0 με την Ελβετία. Στο μάτς αυτό έκανε ντεμπούντο ο Κώστας Μανόλας. Σέντρα από τον Κατσουράνη, παραπερνά από όλους, Μήτρογλου με τη μία. Υπάρχει offside. Αν μη τι άλλο, αυτή είναι μια καλή προσπάθεια για την ελληνική ομάδα, δεν έχει σημασία τι έγινε στο τέλος. Greece taking on Finland, a rematch of a semifinal from Euro 2004. Σε φιλικό αγώνα στη Λευκοσία η Ελλάδα νικά 2-1 τη Φιλανδία. Σκόρερ η Χαριστέα στο 67ο λεπτό και Κατσουράνη στο 72ο. Για τους Φιλανδούς είχε ανοίξει το σκορ ο Λιτμάνεν στο 66ο. Στον αγώνα αυτό έπαιξε για πρώτη φορά στην Εθνική ο Χρυσόστομος Μιχαηλίδης. The Benfica man getting the game winner in the 72nd. Σε φιλικό αγώνα στο Λονδίνο, η Νότια Κορέα νικά 1-0 την Εθνική Ελλάδος. Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες George Gillett και Tom Hicks αγοράζουν τη Liverpool έναντι 219 εκατομμυρίων στερλινών. Παίχτες της ομάδας μπάσκετ του Άρη αρνούνται να κατέβουν στην Αθήνα για τον αγώνα με το Μαρούσι στο πλαίσιο του κυπέλου Σαπόρτα λόγω μη καταβολής χρημάτων από τη διοίκηση του συλλόγου και η ομάδα μηδενίζεται. Ο 41χρονος Diego Maradona, σαν επίσημος καλεσμένος και όχι σαν παίχτης, δίνει την έναρξη του τελικού κυπέλου στην Κούβα, όπου βρίσκεται για αποτοξίνωση από την κοκαίνη από τις 18 Ιανουαρίου του 2000.
Τρία χρόνια μετά το χρυσό της Βαρκελόνης, η Βούλα Πατουλίδου κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με 6.56 στο μήκος στο ΣΕΦ. Πεθαίνει από AIDS ο πρώτος μεγάλος μαύρος τενίστας, ο Άρθουρ Ας, 50 χρόνων. Το 1975 κέρδισε το Wimbledon, το 68 το Forest Hill και το κύπελο Davis και το 75 το Παγκόσμιο Κύπελο Επαγγελματιών. Είχε γεννηθεί στις 10 Ιουλίου του 1943. Γιώργος Σιδέρης παίζει στον αγώνα Ολυμπιακός Παναχαϊκή 3-2 στην πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή του από το Βέλγιο όπου αγωνίστηκε με την Adverb και σκοράρει τα δύο τελευταία του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα το οποίο θα εγκαταλείψει δύο εβδομάδες μετά κάνοντας την τελευταία του εμφάνιση στις 20 Φεβρουαρίου του 1972 εναντίον του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι. Ο Φόντακας θα αφήσει κληρονομιά ένα ασύλληπτο ρεκόρ 224 γκολ σε 284 αγώνες πρωταθλήματος. Επίσης είναι ο πρώτος Έλληνας που έφυγε από την Ελλάδα για να παίξει στην Ευρώπη την περίοδο που μεσουρανούσε. Την περίοδο 68-69 ήταν δεύτερος σκόρερ Ευρώπης με 35 γκολ πίσω από τον Ζέκοφ με 36 της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ο Ολυμπιακός προηγήθη με γκολ που εσημειώθη ύστερα από σούτ του Τριαντάφυλλου και καραμπόλα στο πόδι του Σιδέρη και το ημίχρονο έληξε με 2-1 υπέρ της πειραϊκής ομάδος. Δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες επέτυχαν από ένα τέρμα. Ο Ολυμπιακός στο 71ο λεπτό με το Σιδέρι και η Παναχαϊκή στο 88ο λεπτό με τον Ιωακιμή. Νικητής ανεβήθη ο Ολυμπιακός με σκορ 3-2. Στο κλειστό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας διεξήχθη ο αγών μπάσκετ για το κύπελλο. Ο Παναθηναϊκός νικά στο κλειστό της Λεωφόρου με 111-70 την Μπενφίκα και προκρίνεται στους 8 του κυπέλου πρωταθλητριών στο μπάσκετ. Με 111-70. Ύστερα από τη νίκη του αυτή, ο ΠΑΟ, ο οποίος είχε νικήσει τον αντίπαλό του και στο διεξαρθέντα στη Βαρκελόνη πρώτο αγώνα, συμπεριελήφθη μεταξύ των 8 ευρωπαϊκών ομάδων που θα διεκδικήσουν περαιτέρω το κύπελλο Ευρώπης. Έξω από το Μόναχο συντρίβεται το αεροπλάνο που μετέφερε τη Manchester United στην Αγγλία από το Βελιγράδι. Εκεί είχε αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα με 3-3 το τελικό αποτέλεσμα. Σκοτώνονται 21 άτομα, 7 ποδοσφαιριστές της ομάδας, 8 δημοσιογράφοι και 3 μέλη του πληρώματος. Σώζονται 23 επιβάτες, ανάμεσά τους ο Μπόμπι Τσάρλτον και ο προπονητής Ματ Μπάσμπι.
Γεννιέται ο Άγγλος center back Billy Wright. Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον κόσμο που ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές στην εθνική ομάδα και ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που έγινε σερ από τη Βασίλισσα. Συμμετείχε σε 3 παγκόσμια κύπελα, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του ως μέσος, αλλά στη συνέχεια έγινε κεντρικός αμυντικός. Διέθετε ηγετικά προσόντα, αντίληψη της φάσης και σταθερότητα στην απόδοσή του. Σε όλη του την καριέρα έπαιξε σε μία μόνο ομάδα, στη Wolves, με 491 αγώνες πρωταθλήματος και 13 γκολ, με την οποία κέρδισε 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Πέθανε από εγκεφαλικό στις 3 Σεπτεμβρίου του 1994. Γεννιέται ο Ούγγρος στόπερ μπακ και μετέπειτα προπονητής Γιούλα Λόραντ. Έκανε μεγάλη καριέρα στην Χόμβεντ και στην εθνική ομάδα με την οποία έπαιξε 42 φορές. Συμμετείχε στο παγκόσμιο κύπελο του 1954, ενώ με την Ολυμπιακή ομάδα κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο τουρνουά του 1952. Στη συνέχεια έγινε πετυχημένος προπονητής σε Κολονία, Μπάγερν, Σάλκε και ΠΑΟΚ, με τον οποίο κέρδισε το πρωτάθλημα το 1976. Στο γήπεδο της Τούμπας, μάλιστα, άφησε την τελευταία του πνοή στη διάρκεια του αγώνα της 31ης Μαΐου του 1981. Δείτε τώρα ένα σπάνιο ντοκουμέντο. Ο Γκιούλα Λόραν, ως προπονητής του ΠΑΟΚ, μιλά για τους αγώνες του ΠΑΟΚ με την Μπαρτσελόνα στον Θεσσαλονικιό δημοσιογράφο Σταύρο Ρεπανά. Βρισκόμαστε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, όπως ξέρετε, σε μερικές μέρες θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα. Θα δώσει ένα από τα διεθνή παιχνίδια που είναι οι ελληνικές ομάδες. Θα ζητήσουμε τη γνώμη του προπονητού κ. Λόραν και δύο προπονητών πώς βλέπουν γενικά το παιχνίδι αυτό και την προετοιμασία για το πρωτάθλημα. Κ. Λόραν, αισθάνεστε δυνατός και εσείς και η ομάδα σας για το δύσκολο αυτό παιχνίδι που δίνετε με την Μπαρτσελόνα? Λόραν, του ήρθε αυτό για ΠΑΟΚ φεύγουν και εσείς για Μπαρτσελόνα για να μοιρκεζήσουν. Daher schon einmal den Völkirchsilber, sajnos, mert nemzetközi mérkőzéseket nem tudtunk játszani, és ilyen nagy fort a Barcelonának nem nagyon adhatunk. Άλλη φορά έχει αντιμετωπίσει ως προπονητής της ισπανικής ομάδας, δηλαδή γνωρίζει τα τροτά της ομάδας, τα ασθενή της σημεία. Πώς θα την έτσι, βόλτε μάσκορ, σπανιόλ, τσαπατέλ, εν θέλε. Igen. Er volt sogar az Offenbach-ra játszottunk a Barcelona ellen, abban az időben a Cruyff oda került, és nem játszottunk még a bajnoki mérkőzéseken, és az Offenbach-ra játszottunk egy mérkőzést. Szaszfóvízó Cruyff? Fél Cruyff-tól? Én még soha nem féltem senkit, őtőle se félek. Πώς βλέπετε τον ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα, είναι πιο δυνατός, είναι πιο σίγουρο για την ομάδα του? Hogy látja a idén a görög bajnokságban a PAOK? Mi úgy néz ki, hogy a PAOK ebben a bajnokságban nagyon erős lesz, de itt Görögország a bajnokságot annyi különféle külső tényező befolyásolja, hogy a bajnokság megnyeréshez tényleg nagy összeköttetés kell itt, nem csak szerencse, hanem hogy mondjam, nem akarom magam kifejezni. Itten kell bizonyos összeköttetés a tém fele, akkor talán meg lehet nyerni a bajnokságot, de különben nem. Οι φιλάθλοι έχουν πάντα απαιτήσεις και ειδικότερα του ΠΑΟΚ που είναι και πολλοί και έχουν είχαν πάντα επιτυχίες στο πρωτάθλημα. Μπορούν να διεκδικήσουν φέτος το τίτλο? Ο ΠΑΟΚ σούρκολοκ μην δείξω κατ' βέρνακα τσάπατον. Ήδην ρεμιλχέτνε και μπαϊνουκι τσίμι. Éppen most mondtam, hogy a bajnokságot Görögországban megnyerni rettenetesen nehéz, mert a futball az csak 50%-ot számít a bajnokság megnyerése, a másik 50%-ot pedig a vezetőség dolga. Γεννιέται στη Βαλτιμόρη το μεγάλο αστέρι του αμερικανικού baseball, ο George Herman Ruth, πιο γνωστός ως Baby Ruth. Έκανε μεγάλη καριέρα, κέρδισε πολλά χρήματα και για τους Αμερικανούς είναι ο καλύτερος αθλητής σε όλα τα σπορ για τον 20ο αιώνα. Πέθανε στις 16 Αυγούστου του 1948.
Λοιπόν, αυτά έγιναν σαν σήμερα, κάποια άλλα χρόνια πριν, στον αθλητισμό πάντα, γιατί εδώ πέρα είμαστε μια αθλητική εκπομπή, τουλάχιστον έτσι θέλουμε να λέμε. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Λοιπόν, τα περισσότερα σήμερα έχουν για τη μεγάλη μεταγραφή αυτή του Ολυμπιακού. Για πάντα στο λιμάνι, ο Μαρινάκης στείναξε την μπάνκα στον αέρα και αγόρασε τον Ρομπέρτο από την Ατλέτικο. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ανακοινώθηκε η απόκτησή του και όλο το Γεώργιος Καραϊσκάκης σηκώθηκε στον αέρα για να πανηγυρίσει αυτή την τεράστια κίνηση. Θα το θυμάμαι για πάντα, ήθελα πολύ να μείνω, δήλωσε ο Ρομπέρτο. Το όχι του Ρομπέρτο στη Σεβίλη, όποιον θέλουμε τον κρατάμε, έλεγαν από την διοίκηση. Σειρά παίρνει ο Κάμπελ, αν και για την ώρα είναι δύσκολη η απόκτησή του. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Πανιόνιο 2-0 χαλαρά με Σάμαρη και Σκέποβιτς. Ο Ολυμπιακός καθάρισε από το πρώτο 20 λεπτό τον Πανιόνιο. Θετική πρεμιέρα για Μαρκάνο και Πέρες. Στο Φάληρο Μόγες τσέκαρε τους πρωταθλητές ο προπονητής της Manchester United. Τι είπε με Μαρινάκη, τι έλεγε ο Νέβιλ. Μίτσελ, εδώ θα μείνω. Τι απάντησε ο Ισπανός τεχνικός για τη Σουόνση, αλλά και τι είπε για τον Ρομπέρτο, Αβραάμ, Μαρκάνο, Σάμαρη και Ντιγκά. Όλα αυτά στη Sport Day. Πάμε πάνω-πάνω. Πάω κόφι 5-0 από παντού. Η Νάτχο και Χουσέν άνοιξαν ταμείο. Ο Αθανασιάδης ήταν φωτιά και οι ασπρόμαυροι προκάλεσαν δέος. Έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα εδώ στο 5-0. Ενώ ο Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 1-0. Θέλει Μαρσελίνιο, λέει ο Αστέρας πάνω-πάνω. Ανώτερος άσος κατά λάθος είναι ο τίτλος. Ανώτερος ο Παναθηναϊκός σπατάλησε τις μεγάλες ευκαιρίες που έφτιαξε και επέτρεψε στους αρκάδες με ασίστ του Ζέκα να κλέψουν το μάτς. Έπρεπε να αποβληθεί ο Σανκαρέ στο 44, φωνές και για offside στον Κλωναρίδη. Be happy, πανθρακικός Πλατανιάς 1-0, με τον Ζορντάο, Διόγκο και τα άλλα παιδιά οι ακρίτες πλέον μπορούν να ονειρεύονται. Λεβαδιακός Απόλλων 1-1. Θα δούμε και εμείς μετά σε λίγο τα βίντεο από τα highlights όλων των αγώνων. Ενώ κάτω-κάτω στη Sport Day, πρόσωπα Νίκος Κοροβέσης και γκολ και ασίστ και δοκάρι και μπαλάρα, Ξάνθη Πας Γιάννα 0-3. Δημήτρης Διαμαντάκος έχει πάρει φόρα και πυροβολία σύστολα, Εργοτέλης Βέρεια 2-0. Κώστας Γιαννούλης άνοιξε δρόμους από αριστερά για ιστορική νίκη, Ατρόμητος Καλονί 2-0. Ενώ στην ΑΕΚ ούτε λεπτό χαμένο, αισιόδοξος για το θέμα του γηπέδου, ο πρόεδρος της ερασιτεχνικής στο Nova Sport FM 54,6 έδωσε μια συνέντευξη. 3-4-2 σελίδες έχει αφιερωμένος εδώ στην ΑΕΚ eSport Day σήμερα. Λοιπόν, αυτά μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε μέχρι το 2018, λέει, υπέγραψε ο Ισπανός. Θα τα δούμε μετά, θα δούμε και ένα βίντεο με τον Ρομπέρτο. Ενώ πάμε στην goal. Και φυσικά και η goal έχει αφιερώσει το πρωτοσέλιδό της στον Ρομπέρτο. Special One το λέει. Έπιασαν τόπο τα χρήματα του Μήτρογλου και ο Ολυμπιακός θωράκισε την άμυνά του για 4 χρόνια κρατώντας τον Ρομπέρτο για πάντα στο λιμάνι. 6 εκατομμύρια ευρώ, κίνηση ΜΑΤ του Μαρινάκη που συνδύασε ουσία και εντυπώσεις. Δελήριο στο Καραϊσκάκη τη στιγμή της αναγγελίας απόκτησης του Ισπανού από τα μεγάφωνα. Δακρυσμένος ο Ρομπέρτο υποδέχτηκε τις ιαχές των φίλων του Ολυμπιακού με ένα ευχαριστώ από καρδιάς. Έλαμπε με το τεράστιο χάπι στο λαιμό της η σύζυγός του στις εξέδρες. Να, Νεστίδες που το λέει εδώ και στο πρώτο σελίδα. Λες για μένα που έλεγα, την έλεγα πριν για τη σύζυγο και μου λέει γιατί πάω αλλού τη συζήτηση. 2-0 οι πρωταθλητές στον Πανιόνιο, αλλά η μεταγραφή του ήρωα των ερυθρόλευκων δοκαριών επισκίασε τα πάντα. Εδώ πέρα έχουν και όλοι οι συντάκτες της Sport Day. Ο Δημάτος 7 απλά βήματα για 2 μεγάλα ποδοσφαιρικά deal. Μπραουδάκης, αν ξέρεις να κρατάς το 0, δεν ητάσε. Σόμογλου, από χθες έγινε η Super Deal η πώληση του Μήτρογλου. Ο Μαρινάκης απέδειξε ότι είναι τρελός ο πρόεδρος. Το επόμενο μάτς θα κρίνει το μέλλον του ΠΑΟΚ, λέει ο Περικλής Στέλλας. Ενώ πάνω-πάνω, Αστέρας Τρίπολης προσγείωσε τον Παναθηναϊκό, είδα στεράκια, λέει, στην Τρίπολη, κάνει εδώ το λογοπαίγνιο. Οι Αρκάδες 1-0 εκμεταλλεύτηκαν το λάθος του Ζέκα και την αστοχία των Πράσινων και τους προσπέρασαν στην τέταρτη θέση, καθοριστικό πλέον το κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ για τη μάχη των play-off. Αυτός ήταν ΠΑΟΚ, αυτά είναι τα νέα του Αστέρια. Σκόρερ Ινάτχο Χουσέν Μαντούρο στο επιβλητικό 5-0 επί του Όφη. Τρέλα για play-off στην Κομωτινή. Καλπάζει ο Πανθαρακικός 1-0 τον Πλατανιά. Με σπασμένα φρένα το Εξπρέσα Τρόμητος 2-0 την Καλονί και ποιος θα τον σταματήσει.
Ενώ κάτω-κάτω μπάσκετ νίκη θρίλερ του Παναθηναϊκού στη Δράμα, ναι, με τον Γκάουδ είχε στην παράταση κέρδισε ο Παναθηναϊκός. ΑΕΚ στη Ραφίνα το παιχνίδι με τη Θύελλα εν μέσω ανησυχίας. Ενώ στο handball στην τετράδα του Κυπέλου ΑΕΚ, Διομήδης, Δούκας και Κιλκής. Όλα αυτά λοιπόν στην goal. Και πάμε στο φως. Λοιπόν, τεράστιο το φως όπως πάντα. Το πρώτο σελίδο είναι μια ολόκληρη εφημερίδα. Λοιπόν, και αυτή η αφιέρωμα βέβαια δεν θα μπορούσε αλλιώς. Τεράστια μεταγραφή λέει και μάλιστα σε θέση goalkeeper, Ρομπέρτο Αλάνι για πάντα στο λιμάνι. Πού είναι το Α και το Ω της κάθε ομάδας και ιδιαίτερα εκείνων οι οποίες έχουν πολλές δυνατότητες για σπουδαίες διακρίσεις, λέει για τη θέση του goalkeeper βέβαια. Το μπαμ της χρονιάς έκανε ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Σούπερμαν Ρομπέρτο. Στο καλοκαίρι του 2018 ο Ισπανός πορτιέρο κολώνα στο ερυθρόλευκο οικοδόμημα. 6 εκατομμύρια ευρώ η Ατλέτικο, στο 5,5 εκατομμύρια ευρώ οι συνολικές αποδοχές του Γίγατα Ρομπέρτο, που από χθες το απόγευμα στα αποδυτήρια πήδαγε σαν μικρό παιδί από τη χαρά του. 10 μέρες κράτησαν οι διαπραγματεύσεις και ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης. Αντιπροσωπεία της Ατλέτικο ήταν στην Αθήνα για υπογραφές. Σειρά τώρα ο Κάμπελ. Έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένο, έλεγαν το χθες το βράδυ οι Πειραιώτες. Ο Ρομπέρτο ανταποδίδει το χειροκρότημα του κόσμου κατά την ανακοίνωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Έχει εδώ πέρα ένα πλήρες φωτορεπορτάζ το φως. Ο ίδιος είπε: ήταν κάτι που ήθελα πολύ. Δεν ξέρω ποιος είχε την ιδέα να το ανακοινώσουμε από τα μεγάφωνα του γηπέδου την ώρα του αγώνα. Όμως ήταν μια υπέροχη στιγμή και σίγουρα μια εμπειρία την οποία θα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Εκτιμώ την αγάπη του κόσμου, του συλλόγου και του Προέδρου. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος στο άκουσμα της ανακοίνωσης της μεταγραφής του Ρομπέρτο. Ο Ρομπέρτο Αλάνι για πάντα στο λιμάνι, φώναζε όλο το γήπεδο και ο Ισπανός ευχαριστούσε τους φιλάθλους δείχνοντας το σημείο της καρδιάς του. Παναγόπουλος, ουσιαστικά δεν είχαμε κινδυνεύσει πριν από τον γκολ ούτε και μετά. Δεν είχαμε καθόλου κατοχή της μπάλας. Ξέραμε ότι παίζαμε με την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι σπαταλήσαμε άδικα το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο είχαμε κλασικές ευκαιρίες. Σε άλλο ρεπορτάζ εδώ στον γκολ, 2-0 ο θρύλος στον Πανιόνιο και χθες κορυφαίος ο Αβραάμ. Σούπερ γκολ ο Σάμαρης με απευθείας φάουλ 1-0 στο 11. Το δεύτερο γκολ στο 18 με καρφωτή κεφαλιά του Σέποβιτς σε ωραία προσπάθεια του Κάμπελ. Μίτσελ, σημαντικό που θα έχουμε για καιρό έναν τερματοφύλακα τέτοιου επίπεδου όπως ο Ρομπέρτο, γι' αυτό πανηγύρισε ο κόσμος. Αποδεικνύεται ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ. Ο Ρομπέρτο είχε προτάσεις και από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Γρήγορος ποδοσφαιριστής λέει, του αρέσει να προωθείται πολύ γρήγορα και να παίζει με δύναμη. Θέλει να θριαμβεύσει. Για να δούμε άλλα εδώ πέρα, σε άλλες ειδήσεις. Έχει πάλι για τα παιχνίδια τα χτεσινά και εδώ ρεπορτάζω το φως. Ο Αστέρας Τρίπολης 1-0 τον ΠΑΟ, τον γκολ του Καράσκο στο 54. Μοιραίο το λάθος από την ασυνοσία, λέει τον Καπίνο και Ζέα, κατά το οποίο αξιοποίησε το αργεντινικό δίδυμο Μουνάφο, δημιουργός και Καράσκο εκτελεστής. Πας για ένα 3-0 στην Ξάνθη και άμεση απόλυση του Μάουρερ από τον Πανόπουλο. Καταφανώς ανώτεροι οι Πειραιώτες που κυριάρχησαν και εκτός από τα 3 γκολ. Είχαν και 2 δοκάρια. Δοκάρι είχε και η Ξάνθη με τον Μάνταλο. Στο Ρελαντίο Ατρόμητος 2-0 την Καλονή. Οι Περιστεριώτες εκμεταλλεύτηκαν την αριθμητική τους υπεροχή. Στο 40 αποβλήθηκε ο Φουρλάνος που αντίκρισε 2 κίτρινες κάρτες στο ίδιο λεπτό. Και στο 43 ο Ιγκλέσιας με σουτ άνοιξε το σκορ. Ενώ διαμάντη παραμονής λέει ο Εργοτέλης με τον Δημήτρη Διαμαντάγκο σκόρερ και πρωταγωνιστή ξανά μετά το διπλό της περασμένης Κυριακής στη Νέα Σμύρνη, νίκησε και τη Βέρεια στο Παγκρίτιο με 2-0. Ξέσπασε στο τέλος ο ΠΑΟΚ 5-0. Απόλυτη ευστοχία οι Θεσσαλονικοί έκαναν τις ευκαιρίες τους γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενοι και τις αμυντικές αδυναμίες του Όφη. Χρυσό βαθμό 1-1 στο 89 ο Απόλλων. Ενώ στο μπάσκετ χωρίς συντρότα, εύκολο ο Ολυμπιακός 77-68 τον Κολοσσό και τα σπουδαία σε μια εβδομάδα με την ΕΦΕΣ στην Ευρωλίγκα. Ο Σπανούλης 13 πόντους, έπαιξε 20 λεπτά, αλλά ήταν αυτός που καθάρισε το μάτς. Αυτά λοιπόν όλα στο φως. Και πάμε στην πράσινη. Ένα μεγάλο αφιέρωμα έχει η πράσινη. Οι πράσινοι έκρυψαν, λέει, το τόπι για μία ώρα. Κορυφαίοι των γηπέδων ο Κομίνης και ο Καλφόγλου. Από ωραίος μοιραίος ο Ζέκα με την κάφα στο 54 που έκρινε το μάτς. Συγγνώμη. Ο Πορτογάλος έκανε μεγάλο παιχνίδι και ανέλαβε αντρίκια την ευθύνη της άδικης ήττας 1-0 από τον λίγο Αστέρα Τρίπολης, λέει εδώ πέρα η πράσινη, που το βλέπει από μια άλλη οπτική γωνία.
Μόνο η άμυνα δεν αρκεί. Αργεί η ριβρές λύση. Χρειάζεται και επιθετικά πλάνα, λέει ο Παναθηναϊκός, για να μεγαλουργήσει φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ενώ πάνω-πάνω και τώρα κούπα, ο εξάστερος αλλάζει τσιπάκι και λοκάρει το πρώτο τίτλο της σεζόν στο Ηράκλειο. Καθάρισε ο Μιτσάρας χθες τη Δράμα, όπου ο Παναθηναϊκός πήρε μια χορτική νίκη 87-85 στην παράταση. Αυτά που λέγαμε πριν. Βόλεϊ γυναικών, φουλ για τους 8 του κυπέλου. Αυτά όλα μπορείτε να διαβάσετε στην πράσινη. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Λοιπόν, έτοιμο το πακέτο, λέει, της Sport 5. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης μίλησε προχθές με τους επικεφαλείς της γερμανικής εταιρείας και από μέρα σε μέρα αναμένεται η επίσημη προσφορά τους για το Άγια Σοφιά. Σίγουρα θα υπάρξει κάποιο είδους συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία, ωστόσο καμία δέσμευση δεν έχει η ΑΕΚ, που είναι ανοιχτή σε κάθε είδους πρόταση από οπουδήποτε για την εμπορική ονομασία του γηπέδου. Ο Μιχάλης Παυλής, παιδιά, στο τεχνικό team της K17, μιλάει στην ώρα για το νέο του πόστο και την ψυχή μου να δώσω για να βοηθήσω τα νέα παιδιά από την ομάδα της καρδιάς μου. Είπαμε ότι ο Μιχάλης Παυλής έχει ένα πρόβλημα υγείας και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να αγωνίζεται. Θα προωρεί όμως να είναι στο πλευρό της ΑΕΚ μέσα από την στο τεχνικό team. Αφού θα είναι μέλος του τεχνικού team. Έγινε αυτό που ήθελα. Ευχαριστώ την ΑΕΚ για την ευκαιρία που μου δίνει, λέει. Ενώ στο πλαστικό γηπεδάκι της Ραφίνας, το μάτς της Κυριακής, αυτό το, ναι, ήταν το μάτς και από την πρώτη φορά που είχαν παίξει, δεν είναι το καλύτερο γήπεδο, το μάτς της Κυριακής με τη Θύελλα και ο Θεός να βάλει το χέρι του, 200 εισιτήρια γηπεδούχοι, 800 οι οπαδοί της ΑΕΚ και όποιος χωρέσει. Ολοκληρώθηκαν, λέει, και οι εργασίες στο οικόπεδο, πάλι για το γήπεδο εδώ, και από χθες τα ειδικά μηχανήματα έπιασαν δουλειά στους εξωτερικούς χώρους, έχοντας εξασφαλίσει τη σχετική άδεια από το Δήμο μέχρι και τις 13 Δευτέρου. Ενώ μπορείτε να διαβάσετε ουρές εδώ στην ώρα των σπορ, ουρές σε ΕΠΟ και Super League για τα συμβόλαια των παικτών του Πανιωνίου. Η γυναίκα μάνατζερ του Μπαργκάν, προσφυγή και επιστροφή ο Βιτόλο, ο Μάντζιος περιμένει τον Πανόπουλο. Σύντομα, λέει η Βασίλισσα, γυρίζει σελίδα. Διαβάστε στην ώρα όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τη λύση της ΚΑΕ ΑΕΚ. Και ο Κωνσταντίνος Κοτσάτος προανήγγειλε ότι αναζητεί συμπαίκτες εν όψη Α1. Με περίπατο στα ημιτελικά του κυπέλου, άνετα 31-24 η ΑΕΚ στην ΧΑΘ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι για το handball. Όλα αυτά λοιπόν στην ώρα των σπορ. Και συνεχίζουμε και πάμε στον πρωταθλητή. Ορίστε, να, και η γυναίκα του Happy End, λέει, εδώ πέρα, και έχει και τον Ρομπέρτο, έχει και τη γυναίκα του. Με 6 εκατομμύρια ο Μαρινάκης έκανε ευτυχισμένους τους Ολυμπιακούς. Κόκκινος για 4,5 χρόνια ο Άγιος Ρομπέρτο. Μάλιστα. Παιδιά, να κρατάμε και μικρό καλάθι. Προάγγελος της ευτυχίας με το κόσμο της η Μάρτα χθες στα γήπεδα. Ναι, έχει βάλει ένα μεγάλο κολλιέ που γράφει Happy πάνω η κυρία Ρομπέρτο. Γι' αυτό μάλλον κάνει και το λογοπαίγνιο. Ήρθε και ο Λάζιτς, λέει, και πιάνει δουλειά. 5 εκατομμύρια για Κάμπελ, νέο χτύπημα από τον πρόεδρο. Μίτσελ, συμφωνία με τον Ρομπέρτο δείχνει πως είμαστε στην ελίτ της Ευρώπης. Άνετη νίκη με Σάπαρη και Σέποβιτς, 7 λεπτά καθάρισε ο Ολυμπιακός, άρεσε ο Πέρες, άνετος ο Μαρκάνο. Το μέλλον είναι εδώ, λέει, πάνω-πάνω. Παπαπέτρου και Χριστοδούλου έκαναν πολύ καλή εμφάνιση στην νίκη του Κολοσσού για τον μπάσκετ. Λέει 77-68 νίκησε ο Ολυμπιακός. Αυτά και στον πρωταθλητή και πάμε στο Γαύρο. Πάμε και στο Γαύρο. Ρομπέρτο Αλάνι για πάντα στο λιμάνι, το ίδιο σύνθημα έχει εδώ πέρα, ως το 2018 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τρελός ο πρόεδρος, δεν έχει ξαναγίνει. Αγορά βόμβα του καλύτερου τερματοφύλακα του φετινού Champions League με ανακοίνωση από τα μεγάφωνα εν μέσω αγώνα. Τα έσκασε χοντρά ο Μαρινάκης, όπως ακριβώς έγραψε χθες πρώτη σελίδα μόνο ο Γάβρος. Και το ίδιο θα κάνει και για τον Κάμπελ. Χάπη και η σύζυγός του Μάρτα το φώναζε και με το κολιέ της. Ρομπέρτο, το ήθελα πολύ. Είμαστε ευτυχισμένοι εδώ. Αποκάλυψη, τι είπε στο Μαρινάκι το βράδυ της Τρίτης. Τα Sky, λέει, για Ρομπέρτο. Εδώ πέρα αποκλειστικό ρεπορτάζ από τη Μαδρίτη. Α, έχει το πρωτοσέλιδο που έλεγε ότι προανήγγειλε με κάποιο τρόπο ότι θα έρθει ο Ρομπέρτο στον Ολυμπιακό. Μπάλα δώρος ο Πέρες. Δυνατό τεμπούτο από τον Παραγουανό Άσο. Δεν έδειξε τρακαρισμένος. Είχε καλές ενέργειες και θα μπορούσε να έχει σκοράρει κιόλας. Θα δώσει πολύτιμες λύσεις στη συνέχεια. Αισιόδοξος και ο ίδιος. Θέλω να πετύχω 6-7 γκολ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Πρώτη ξανά για τον Μαρκάνο που έδειξε σαν να μην έλειψε μία μέρα, λέει. Εδώ ο Γάβρος.
Ενώ κάτω-κάτω νέο αίμα χρυσό μέλλον, σβηστός ο Ολυμπιακός καθάρισε τον Κολοσσό. Ιδανικό ντεπούτο για τον Χριστοδούλου με 6 πόντους και ωραίες κινήσεις. Λύθηκε ο Παπαπέτρου που πέτυχε 12 θεριό ο Καβαδάς με 2 καρφώματα και 3 μπλοκ. Οδηγεί για τους νέους Σπανούλης και Περπέρογλου. Καλή παρουσία και από τους Μουν και Κόλινς. 77-68 νίκησε, να το ξαναπούμε. Πια σου όνση, εδώ θέλω να μείνω. Πολύ σημαντική είδηση, παραμονή του Ρομπέρτο, τόνισε ο Μίτσελ. Τον τρέλανε τον Μόγιες, 2 γκολ σε 7 λεπτά στο πρώτο, καλή κακή εικόνα στο δεύτερο. Είπαμε πριν ότι το γράφουν και όλες οι εφημερίδες, ότι ήταν ο Μόγιες της Manchester United εκεί και κατασκόπευε. 2-0 ο Ολυμπιακός στον Πανιόνιο, φάουλ, γκολάρα ο Σούπερ Σάμαρης που τα έκανε όλα. Ενώ ο Σέποβιτς άνοιξε λογαριασμό και στο πρωτάθλημα έξοχος πάλι ο Αβραάμ. Και πάμε στην live score. Live score. 10 εκατομμύρια λέει για τον Άγιο, σε εισαγωγικά. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους οπαδούς για το τεράστιο deal του Μαρινάκη, ο οποίος έδεσε στο λιμάνι τον Ισπαρό και Έρβερο μέχρι το 2018 με συμβόλαιο 4 εκατομμύρια. 4, 6, 10, τέλος πάντων όσα είναι πολλά. Το μαρτύρησε 1η Μάρτα, το κολλιέ με το τεράστιο χάπι της αγενευτικής κυρίας Ρομπέρτο είχε επισημοποιήσει από νωρίς την παραμονή και τώρα φουλ για Κάμπελ. Καθάρισε από νωρίς τον Πανιόνιο, λέει, ο 2-0 με Σάμαρη και Σέποβιτς, άρεσε πάρα πολύ ο Πέρες. Ενώ μπορείτε να διαβάσετε και για τα άλλα παιχνίδια εδώ πέρα, Ξάνθρυπας 0-3. Τύφωνα στα Γιάννενα πλέον ο Μάρι, τέλος ο Μάουερ, επιστροφή και Χαγιά. Εργοτέλης Βέρεια 2-0, χόρευε στη βροχή ο Διαμαντάκος. Λεβαδιακός Απόλλων 1-1, Σωτήρας ο Αμπρόου στο 89. Ενώ Πανθρακικός Πλατανιάς 1-0, υψηλές βλέψεις με έδρα Κάστρο οι Θρακιώτες. Τελικός μάτς χωρίς αύριο για Άρη με Πανετολικό. Αν σήμερα τελειώνει, παιδιά, 23η αγωνιστική με το τελευταίο παιχνίδι, που δεν ξέρω αν έχει και νόημα πλέον για τον Άρη, στις 7.30 από το Nova Sports 1, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει. Ενώ πάνω-πάνω στη live score, ΠΑΟΚ 5 αστέρων, ξέσπασμα του Δικεφάλου που έκρυψε την μπάλα στο δεύτερο μέρος, άλλαξε επίπεδο και με την είσοδο των σκόρερ Νάτχο και Χούσεν, βρήκε δίχτυα και ο Μαντούρο και έκανε μεγάλο μάτς, δαίμονας ο Κλάους με ένα γκολ και 2 ασίστ, Χουμπ υπάρχει πλέον ανταγωνισμός. 5-0 έτσι τον Όφε, να το ξαναπούμε. Ενώ πάνω-πάνω σπάει τα κοντέρ, ο τρίτος πλέον ατρόμητος, 2-0 την Καλονή και αίτητο ρεκόρ. Αυτά όλα και στο live score και τελειώνουμε με τη γάτα. Έχουμε και γάτα σήμερα. Δίνουμε, λέει, λεφτά κάθε μέρα. Εδώ λέγεται τις αποδόσεις τώρα. Σαρώσαμε, πέρασαν και τα δύο σκορ με το ένα ημίχρονο τελικό την Τρίτη. Πηγαίνετε σε ένα πρακτορείο ΠΑΠ να παίξετε στοίχημα. Αν θέλετε, συμβουλευτείτε εδώ και την γάτα. Αλλά και εμάς, γιατί και εμείς δίνουμε ιδέες εδώ για το στοίχημα. Την μπορείτε να παίξετε. Μετά το Ρομπέρτο Φουλάρι για να δέσει τον Κάμπελ. Πάνω-πάνω. Τρέλανε τον κόσμο του Ολυμπιακού Μαρινάκη με την αγορά του Ισπανού. Ενώ πάνω χτυπήματα λέει ποιος Χούσεν στον ΠΑΟΚ, η προαγωγή του Κουλούρη, η σκέψη του Στέφενς για τον Μπόμπερ της ομάδας νέων. Καμπανάκι είχε στην πλατεία, πλέον υπάρχει ο φόβος και της παραμονής. Ζαχαρώνει με Σούπερ Λίγκο υποψήφιος το Τότα Μους. Ποιος προσέγγισε το διεθνή Ισραηλινό επιθετικό. Ενώ κάτω-κάτω η σκέψη του Αλαφούζου θέλει βοήθεια, ψάχνει σε τι, ρωτάει εδώ πέρα. Μανιάτικος ο Σάντζες ο Καμαρά, η σκέψη ακόμα και για καταγγελία. Ενώ πήρε τα πάνω τον Μπρέσεβιτς, αναπροσαρμογή ζητάει ο Ιβάν. Λοιπόν, αυτά σήμερα ήταν τα πρωτοσέλιδά μας. Πάμε να δούμε λοιπόν εμείς λίγο από το μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, από τον Ρομπέρτο. Πάμε να δούμε έτσι κάποια, να δούμε και την ατμόσφαιρα την πανηγυρική, χτες που το ανακοινώσανε. Για πάμε να δούμε. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση με μεταγραφή από την Ατλέτικο Μαδρίτης του Ρομπέρτο. Ο Ρομπέρτο υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και θα είναι μαζί μας μέχρι το 2018. Claro, cuando uno hace algo es porque lo quiere y era algo que llevábamos un tiempo valorando. Ahora hemos encontrado el momento adecuado para hacerlo
Y bueno, no sé de quién habrá sido la idea de ponerlo en megafonía, pero la verdad que ha sido un momento bonito que recordaré toda mi vida. Φυσικά είναι κάτι που το ήθελε, όταν κάποιος κάνει κάτι είναι κυρίως γιατί το θέλει πολύ. Εδώ και πολύ καιρό εκτιμούμε το πώς πρέπει να συνεχιστεί το θέμα της μεταγραφής του. Τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να το ολοκληρώσουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Δεν ξέρει ποιος είχε την ιδέα να ανακοινωθεί από τα μεγάφωνα κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ήταν μια στιγμή την οποία θα θυμάται όλη τη ζωή. Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της μεταγραφής του στο γήπεδο έγινε σύνθημα ξανά το όνομά του στα χείλη των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να τους πει κάτι. Sí, pues gracias de nuevo, como siempre, por el apoyo. Ya he dicho muchas veces que para un jugador eso es lo mejor, es un premio al trabajo que hacemos cada día y ojalá que pueda seguir manteniendo ese espíritu en ellos. Ευχαριστεί ακόμα μια φορά τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για την στήριξή τους, για την στήριξη που του δείχνουν πάντα, για την αγάπη τους. Μακάρι να μπορέσει... είναι κάτι που θέλουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, είναι το βραβείο που παίρνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν και μακάρι να μπορέσει να τους διατηρήσει αυτό το πνεύμα που έχουν μέσα τους γι' αυτό. Αυτά λοιπόν, είδαμε και έτσι πώς το ανακοίνωσε ο πρόεδρος, όπου ο κ. Μαρινάκης, από τα μεγάφωνα την ώρα που εξελισσόταν το παιχνίδι του με τον Πανιόνιο 2-0. Εντάξει, είναι ωραίος πρωτότυπος τρόπος. Να πούμε ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός λοιπόν τον Πανιόνιο για την 23η αγωνιστική. Είμαστε στην 23η αγωνιστική. Νομίζω ότι ο τίτλος του πρωταθλητή πλέον μοιάζει τελειωμένος για τον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε τα highlights από αυτό το χθεσινό παιχνίδι. Να δούμε και το 2-0. Ο Λέβας και Σάμαρης. Ο Σάμαρης φοβερό γκολ 1-0 στο 11. Η ιδανική εκτέλεση για το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Παπαδόπουλος είναι σε θέση φόρο. Και ο Λαϊτάν τώρα δίπλα του. Ο Κάμπελ τη σέντρα, η κεφαλιά 2-0. Στο 18, Σέποβιτς. Δύο ευκαιρίες, δύο γκολ ο Ολυμπιακός. Πάτησε περιοχή και σκόραρε ο Σέποβιτς. Κοιτάξτε εδώ πώς περιμένουν τέσσερις στη σέντρα. Λοιπόν, αυτά γίνανε. Πάμε τώρα να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Παναθηναϊκός Αστέρας, Τρίπολης Αστέρας. Τρίπολης Παναθηναϊκός 1-0. Μια πολύ σημαντική νίκη πέτυχε ο Αστέρας Τρίπολης, διατηρώντας έτσι το εντός έδρας αίτητο που έχουν οι Αρκάδες και καταφέρνοντας να πάρουν κεφάλι στη μάχη των δύο ομάδων για το καλύτερο πλασάρισμα ενόψη play-off. Να δούμε, θα γίνει μάχη εκεί και ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι από τους φιλοξενούμενους, αλλά εκμεταλλεύτηκαν όμως και το ένα εντελώς αστείο λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ζέκα ζήτησε και συγγνώμη, αλλά πάμε να δούμε. Νάνο. Από πολύ μακριά γυρίζει στον Καπίνο. Αυτός αρκετά μακριά τα λοκάρια του. Δίνει στον Ζέκα. Πάει να πιέσει ψηλά ο Μουνάφο και καταφέρνει να κλέψει την μπάλα και τώρα είναι 2 του Αστέρα με 2 του Παναθηναϊκού. Τέτα τέτο Καράσκο 1-0. Στο 54 ο Αστέρας ανοίγει το σκορ από το λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο έκανε ακριβώς αυτό ο Παναθηναϊκός. Πίεζε ψηλά, κέρδιζε μπάλες και δημιουργούσε προϋποθέσεις. Στη μία φορά που δέχθηκε κάτι τέτοιο έγινε το λάθος και δέχτηκε τον γκολ. Λοιπόν, γρήγορα έχουμε τα highlights σήμερα και πάμε τώρα στο άλλο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 5-0 τον Όφη. Ο Νάτχο γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους της Τούμπας και αυτός ήταν εκεί πέρα με την οικογένειά του, που όταν τελείωσε το παιχνίδι τον τρέξαν να τον αγκαλιάσουν. Έχει και ένα μικρό παιδί. Πάντως εδώ έτσι που τη βλέπω δεν είναι τόσο πολύ ωραία όσο του Ρομπέρτο η κυρία Νάτχο. Παρ' όλα αυτά, 5 γκολ. Σαρωτικός ήταν με τον Όφη. Πάμε να δούμε και αυτό το βίντεο.
Μολίνο θα πάρει την μπάλα από τον Νίνη, θα σηκώσει το κεφάλαιο, Αθανασιάδης, γκολ! Νωρίς, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη θέση του οδηγού πριν καν συμπληρώσουμε 4 λεπτά. Ο Στέφανος Αθανασιάδης βάζει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Ο Λίνο αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Μαντούρο από μακριά με φάλτσο, διπλή κόντρα, ο Μπαρέιρο θα χάσει, Σαλπιγκίδης, 2-0. Λάθος από τον Μπαρέιρο, ο Σαλπιγκίδης απέναντι στον Φερνάντες δεν λαθεύει, κάνει το 2-0 και φτάνει τα 14 γκολ παρακαλώ κόντρα στον Όφη, μακράν ο αγαπημένος του αντίπαλος. Ωραία, ο Νάτκο αφήνει για τον Αθανασιάδη και κάνει κίνηση στην περιοχή. Ο Ισραηλινός απέναντι στο πρώτο του γκολ στην Ελλάδα. Ναι! 3-0 με τον Νάτκο να βρίσκει δίχτυα και να τελειώνει μια και καλή την υπόθεση νίκης για τον ΠΑΟΚ στο 73ο λεπτό. ΠΑΟΚ Όφη 3-0. Χούσεν θα κλέψει και βρίσκεται απέναντι στον Φερνάντες για να ανοίξει και αυτό το λογαριασμό. Ο Φερνάντες θα πέσει αλλά δεν μπορεί. Και ο Χούσεν γράφει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 84-0. Ο ΠΑΟΚ με τον νεαρό Ολλανδό να βρίσκει δίχτυα στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε στην άμυνα του Όφη. Ο Μαντούρο έχει μπει στην περιοχή, θέλει να γυρίσει την μπάλα. Ο Μαντούρο για το 5-0 το κάνει και γκολ! Ο ΠΑΟΚ κάνει το 5-0, φτάνει στην ευρύτερη επικράτησή του εντός έδρας με τον Μαντούρο να σκοράρει από τα απανωτά λάθη στην άμυνα του Όφη. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Σκόντα Ξάνθη ΠΑΣ για ένα 0-3. Χαμός έγινε εκεί. Ο Σταύρος Τσουκαλάς σπάει όλα τα κοντέρ αφού δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος από τη μέρα που πήγε στο ΠΑΣ Γιάννενα. Για πάμε να δούμε και εκεί τα γκολ. Δεν έχει περιθώρια η ομάδα του Μάουρερ. Και πλέον είναι χαρτιστικό ότι βρίσκεται και ο ΠΑΣ Γιάννενα βέβαια στο ίδιο. 5 βαθμούς πάνω από τον τρίτο από το τέλος και έχει την ευκαιρία εδώ ο ΠΑΣ Γιάννενα να σκοράρει, δοκάρει με τον Κοροβές στο 7ο λεπτό. Τρίτη μεγάλη φάση σε 7 λεπτά για τον ΠΑΣ Γιάννενα, αυτή τη φορά το δοκάρει. Ο Γιάκος γυρίζει, το σουτ γκολ εκπληκτικό 0-1 από το πλασέ του Τζιμόπουλου. Και χειροκρότημα και από τους Ξανθιώτες για αυτή την υπέροχη φάση. Κοιτάξτε το δοκάρι αρχικά του Κοροβέση. Στη συνέχεια τον Ήλιτς που σηκώνει το κεφάλι, στρώνει προς τα έξω. Ο Γιάκος το ίδιο. Ζυγίζει υπέροχα το πλασέ. Ο Θέμης Τζιμόπουλος σκοράρει για πρώτη φορά εφέτος στη Super League. Ο Ήλιτς, ο Τσουκαλάς, ο Τζιμόπουλος. Και άλλη φάση με το ίδιο σκηνικό. Με τον ΠΑΣ Γιάννενα να φτάνει κοντά στο 0-2 με τον Τσουκαλά. Η πάσα και τον Κοροβέση και η μπάλα στα δίχτυα. 0-2 στο 31 σε μια φάση καρμπών με την προηγούμενη ευκαιρία του Ήλιτς όπου και πάλι ο Κοροβέσης περίμενε. Η Ξάνθη παίζει ψηλά, αφήνει χώρου στον ΠΑΣ Γιάννενα και συνεχώς οι Γιαννιώτες τρυπούν την άμυνά της, φτάνουν σε δεύτερο γκολ και θα μπορούσαν να είχαν φτάσει και σε περισσότερα με τον τρόπο που αγωνίζονται. Ακώστα, Τσουκαλάς, Τζιμόπουλος και βλέπετε το passing game τώρα των παικτών του Πετράκη για να κρατήσουν μπάλα, να μην βιαστούν να κάνουν μια προωθημένη παλιά. Και τώρα την κάνουν υπέροχα με τον Κοροβέση. Ο Στρούνα περιμένει ο Ήλιτς, ευκαιρία 0-3. Στο 58 εκπληκτική προσπάθεια και πάλι από πλευράς ΠΑΣ Γιάννενα και χειροκρότημα ζεστό και από φίλους της Ξάνθης. Ιδανική δημιουργία και εκτέλεση. Λοιπόν, μετά από αυτό το παιχνίδι πάμε στο επόμενο νέο άλμα παραμονής για τον Εργοτέλη, ο οποίος τα πάει πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει έτσι ένα σερί μετά από το επικό διπλό που έκανε στη Νέα Σμύρνη με 9 παίκτες που έπαιζε. Η ομάδα του Μαρίνου Ζουνίδη επικράτησε με 2-0 της Βέρειας στο Παγκρίτιο. Πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο Διαμαντάκος, που σκόραρε για δεύτερο σερί μάτς.
ανοίγοντας έτσι την νίκη. Μετά και ο Μπατικ Μπάγκα στο 86 έβαλε το δεύτερο γκολ. Πάμε να δούμε και εδώ τα highlights. Παυλίδης σηκώνει χωρίς αποτέλεσμα. Κατεβάζει ο Διαμαντάκος. Προσπαθεί να κάνει την ατομική προσπάθεια. Η μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Κούμπικ. Θα βγάλει την παράλληλη σέντρα κοντά στον γκολ ο Εργοτέλης. Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Είναι γκολ. 1-0 για τον Εργοτέλη με τον Δημήτρη Διαμαντάκο, ο οποίος σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, πετυχαίνοντας το πέμπτο του γκολ. Το μισό γκολ ανήκει στον Κούμπικ και στην προσπάθεια που έβγαλε από την αριστερή πλευρά. Διαμαντάκος περνάει ωραία, θα βγει ο Διαμαντάκος μπροστά, θα περάσει την κατάλληλη στιγμή για τον Ρωμάνο. Έρχεται τον Πατιμπακά να πλασάρει, καταπληκτικό γκολ. Ο Εργοτέλης κλειδώνει το τρίποντο στο... Ο Πατιμπακά λοιπόν έβαλε τον γκολ. Με γκολ λοιπόν πάμε σε άλλο παιχνίδι τώρα. Πάμε στο Λεβαδιακό Απόλλων Σμύρνης 1-1. Με γκολ στο 89 ο Απόλλων Σμύρνης έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας από το Λεβαδιακό, στο τελευταίο δηλαδή έτσι στην εκπνοή. Το γκολ του Αμπρόουζ για τους φιλοξενούμενους, ο Κότσος για τους γηπεδούχους, ο οποίος είχε και δοκάρι. Πάμε να δούμε και εδώ το παιχνίδι αυτό. Ορτέγκα χαμηλά, έδιωξε ο Μίγκας, νέο γέμισμα από τον Μάρτινς. Προσπαθεί να πάρει κεφαλιά ο Λαμπρόπουλος, ο Μάτζιος γυρίζει, κεφαλιά 1-0. Ο Ηλίας Κότσιος είναι ο σκόρερ. Δίνει λύση πάλι ο στόπερ του Λεβαδιακού στην ομάδα του. Στο 62. Τρίτο γκολ του Κότσιου στα τελευταία δύο εντός έδρας μάτς του Λεβαδιακού. Λουσέρο γεμίζει. Η κεφαλιά από τον Φαρινόλα, γκολ 1-1, ισοφαρίζει ο Άμπροους. Καταπληκτικό γκολ από τον Ντάρεν Άμπροους, την αλλαγή του Λόρι Σάντσες. Λοιπόν, και πάμε και στο επόμενο παιχνίδι. Ένα γκολ του Λαδάκη στο 70 λεπτό. Ήταν αρκετό για τον Πανθρακικό ώστε να κάνει το 1-0 και να φύγει επί του Πλατανιά. Έτσι τώρα ο Πανθρακικός έχει καθιερωθεί πλέον στην έκτη θέση. Ενώ ο Πλατανιάς παραμένει μία ανάσα από τη ζώνη του υποβιβασμού. Πάμε να δούμε και εδώ πέρα τα highlights. Στην ατομική προσπάθεια το σούτι κόντρα και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Πανθρακικός στο 70 με τον Λαδάκη σε αυτή την ατομική προσπάθεια και το σούτ που ευνοήθηκε και από την κόντρα και δεν άφησε περιθώρια. Γρήγορο τον γκολ. Να σας διαβάσω λίγο τώρα την βαθμολογία. Να πούμε ότι το τελευταίο παιχνίδι σήμερα είναι το Πανετολικό Σάρις, ενώ τα επόμενα παιχνίδια την Κυριακή παίζει ο Πλατανιάς με τον Εργοτέλη, ο Απόλλων με τη Σκόντα Ξάνθη, 24η αγωνιστική, έτσι, η Βέρεια με τον Ολυμπιακό, ο Ατρόμητος με τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλονή με τον Λεβαδιακό, Πας Γιάννα Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αυτό το μεγάλο ντέρμπι που είπαμε, ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολα παιχνίδια από εδώ και στο εξής, Όφη Πανθρακικός και Άρης Πανιώνιος. Ενώ να διαβάσουμε λίγο τα αποτελέσματα έτσι για να κάνουμε μία... Σκόντα Ξάνθη Πας Γιάννα λοιπόν εχθές 0-3, Εργοτέλης Βέρεια 2-0, Ατρόμητος ΑΕΛ Καλονής 2-0, Λεβαδιακός Απόλλων 1-1, Ολυμπιακός Πανιώνιος 2-0, Πανθρακικός Πλατανιάς 1-0, ΠΑΟ Κόφη 5-0 και σήμερα είπαμε τελειώνει την 23η αγωνιστική το Πανετολικός Άρης. Ενώ στη βαθμολογία πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 65 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 51, ο Ατρόμητος με 48, έχει περάσει τρίτος και ο Αστέρας Τρίπολης τέταρτος, 42 βαθμούς μετά την νίκη του επί του Παναθηναϊκού. Στην πέμπτη θέση ο Παναθηναϊκός με 40 βαθμούς, ακολουθεί Πανθρακικός με 34, Πανετολικός με 30, Πας Γιάννα με 29, Εργοτέλης και Όφη 27, Σκόντα Ξάνθη 26, ΑΕΛ Καλονής επίσης 26, Λεβαδιακός 24 βαθμούς, όπως και ο Πανιώνιος 24 βαθμούς. Από 22 έχει ο Πλατανιάς και ο Απόλλων, ενώ η Βέρεια είναι προτελευταία με 19 βαθμούς και ακολουθεί ο Άρης με 13. Να πούμε τώρα πριν κλείσουμε και πριν σας αφήσω στα χέρια των κοριτσιών μας εδώ στη ζούγκλα, ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ
νίκησε στην παράταση τον Καόδ. Εκεί στη δράμα του δημιουργήσαν ένα πρόβλημα αρκετά μεγάλο με έναν πόντο. Πάμε να δούμε όμως τον Γκίστ, έτσι ένα λίγο highlights έτσι, για να σας αφήσω όμορφα, του Μπατίστ συγγνώμη. Ο Μπατίστ έκανε πάλι και τα μαγικά του. Πάμε να δούμε εμείς ένα βίντεο το οποίο έχει τα καλύτερα του Μπατίστ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Ακολουθούν πολύ σημαντικά θέματα. Φιλιά, καλημέρα. Yo, get it twisted. This rap is mine, mother. It's not a game. What you heard? It's what you hearing. What you hearing? It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock knock. Open up the door. It's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause yeah. I am light, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfucker never wanted nothing but your life saved. That's on a light day, I'm getting down, down. Like it said freeze. But won't be the one ending up on his knees. Please, if the only thing you can't steal was came out to play, stay out my way. Mother, first we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. Don't let it go. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. He ain't never gave nothing to me, but every time I turn around, cats got their hands out, wanting something from it. I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, cause I ain't with it. Hit it with full strength. I'm a jail, so I face the world like a girl in the bullpen. You against me, me against you. Whatever, whenever, you gon' do. I'm a wolf and she's clothing. Only that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Wanna fight me? Fight these tears. I put in work and it's all for the kids. But these cats done forgot what work is. They don't know who we be looking. But they don't know who they see. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. Don't let it go. Come on. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. Hey yo, where am I? Dad, I know I got him down in the greens. Give him love and they give it back. Joke too much for too long. What? Don't give up, you're too strong. What? Love to the wild, wild hunters. Yeah. Shout out to that done it. Come on. And it ain't even about the dough. It's about getting down for what you stand for, yo. For real. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. Don't let it go. Come on. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. Don't let it go. Come on. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. He gon' give it to ya.
leash to the dog's gonna bite.